Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη παρούσα μελέτη θα αναφερθούμε σε ορισμένα μεταφραστικά λάθη που έχει η μετάφραση των ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά με το όνομα «Μετάφραση Νέου Κόσμου». Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για μετάφραση, πρόκειται για παράφραση. Είναι δηλαδή μια παραποιημένη Αγία Γραφή, την οποία χρησιμοποιούν οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά προκειμένου να πλανήσουν τους αφελείς και αστηρίκτους, αυτούς που δεν μελετούν την Αγία Γραφή σε βάθος, που δεν γνωρίζουν καλά αρχαία ελληνικά, που δεν γνωρίζουν εβραϊκά, έτσι ώστε να τους πλανήσουν και να τους πάρουν με το μέρος τους. Η εταιρεία Σκοπιά, αυτή η αιρετική οργάνωση, έχει εκδώσει μία παράφραση της Αγίας Γραφής, στην οποία παράφραση παρατίθενται τα διάφορα χωρία της Αγίας Γραφής παραποιημένα, έτσι ώστε να συνάδουν με τις κακοδοξίες της. Έτσι ώστε να μην φαίνεται ότι ανατρέπει η Αγία Γραφή τις κακοδοξίες της, της εταιρείας. Λοιπόν, θα αρχίσουμε με ένα μεταφραστικό λάθος, που περιέχεται σε πολλές μεταφράσεις της Καινής Διαθήκης και όχι μόνο στη μετάφραση του Νέου Κόσμου των Ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά. Και θα κάνουμε και αρκετή φιλολογική ανάλυση πάνω σε αυτό το εδάφιο. Θα διαβάσω το 11ο εδάφιο από το 3ο κεφάλαιο της 1ης προς Θεσσαλονικής Επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Διαβάζω. «Αυτός δε ο Θεός και Πατήρ ημών και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός κατευθύνε την οδόν ημών προς ημάς». Α Θεσσαλονικής 3.11. Το κατευθύνε, η λέξη κατευθύνε είναι ευκτική τρίτο ενικό πρόσωπο και σημαίνει ήθε να κατευθύνει. Το εδάφιο, αγαπητοί ακροατές, είναι παραδοξότατο, διότι αφού ο Απόστολος των Εθνών Παύλος αναφέρει δύο πρόσωπα, τον Θεό Πατέρα και τον Κύριο Ιησού, θα περίμενε κανείς να χρησιμοποιήσει πληθυντικό αριθμό. Κατευθύνε εν, ήθε να κατευθύνουν δηλαδή. Όμως, ο Θεόπνευστος συγγραφέας κάνει χρήση του ενικού αριθμού, διότι τα δύο πρόσωπα είναι ένας Θεός. Τα δύο πρόσωπα είναι ομοούσια, έχουν κοινή τη Θεία Ουσία δηλαδή. Αυτός είναι και ο λόγος που η μετάφραση Νέου Κόσμου των ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά παραφράζει και κακοποιεί το εδάφιο, μεταφράζοντας τον ενικό αριθμό σε πληθυντικό, διορθώνοντας τον Παύλο. Μάλιστα, βλέπετε τι κάνει η παράφραση των ψευδομαρτύρων του Ιεχωδά. Διορθώνει τον Απόστολο Παύλο, τον Θεόπνευστο Απόστολο Παύλο, τολμούν οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωδά να τον διορθώσουν. Έκανε λάθος ο Παύλος και αυτοί φαίνεται ξέρουν καλύτερα. Διαβάζω την μετάφραση Νέου Κόσμου στο εδάφιο Α Θεσσαλονικής 3.11. «Ήθε ο ίδιος ο Θεός και Πατέρας μας και ο Κύριός μας Ιησούς να κατευθύνουν ευνοϊκά την οδό μας προς εσάς». Η μετάφραση Νέου Κόσμου μεταφράζει, μάλλον παραφράζει, στην πραγματικότητα έτσι, την ευκτική τρίτου ενικού προσώπου ως ευκτική τρίτου πληθυντικού προσώπου. Το κάνει αυτό για ποιο λόγο? Αυτό, αγαπητοί αδελφοί, το κάνει η εταιρεία Σκοπιά για να μην φανεί η αλήθεια του εδαφίου ότι τα δύο πρόσωπα του Πατρός και του Ιησού είναι ένας Θεός. Πέρα όμως από τους ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά υπάρχουν και άλλοι μεταφραστές, προτεστάντες και ορθόδοξοι, οι οποίοι αν και δεν αρνούνται την ομοουσιότητα του Πατρός και του Ιού, δεν είναι δηλαδή αρνητές του δόγματος της Αγίας Τριάδος, κάνουν από άγνοια το ίδιο μεταφραστικό λάθος. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η μετάφραση της Καινής Διαθήκης από την Βιβλική Εταιρεία
των καθηγητών Γαλίτη, Καραβιδόπουλου, Γαλάνη και Βασιλιάδη. Αυτή λοιπόν η μετάφραση της βιβλικής εταιρείας αποδίδει επίσης με πληθυντικό. Ας κατευθύνουν, λέει. Αποδίδει με πληθυντικό τον ελληνικό, έτσι. Κάνει λάθος. Το κατευθύνε, η λέξη κατευθύνε, υπάρχει και στο εδάφιο Β' Θεσσαλονικής 3-5, όπου και φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι ενικού αριθμού και μεταφράζεται σωστά ως ευτική τρίτου ενικού προσώπου και από τη μετάφραση Νέου Κόσμου των ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά και από την βιβλική εταιρεία και από όλες τις μεταφράσεις. Διαβάζουμε το εδάφιο Β' Θεσσαλονικής 3-5, όπου υπάρχει και εκεί η λέξη κατευθύνε. Ο δε Κύριος κατευθύνε ημών τας καρδίας εις την αγάπη του Θεού και εις την υπομονή του Χριστού. Και μεταφράζει σωστά και η μετάφραση Νέου Κόσμου των ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά, ήθε ο Κύριος να κατευθύνει. Βλέπετε την ίδια λέξη, αυτή τη φορά τη μεταφράζει με ενικό αριθμό. Ενώ στο προηγούμενο εδάφιο Α Θεσσαλονικής 3.11 τη μετέφρασε με πληθυντικό αριθμό. Φάσκει και αντιφάσκει, μετάφραση Νέου Κόσμου. Φάσκει και αντιφάσκει η εταιρεία Σκοπιά. Ξαναδιαβάζουμε λοιπόν από το Β' Θεσσαλονικής 3.5, μετάφραση Νέου Κόσμου, ήθε ο Κύριος να κατευθύνει συνεχώς τις καρδιές σας με επιτυχία στην αγάπη του Θεού και στην υπομονή για τον Χριστό. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Κύριος του εδαφίου Β' Θεσσαλονικής 3.5, ο οποίος κατευθύνει στην αγάπη του Θεού Πατρός και στην υπομονή του Κυρίου Ιησού Χριστού, δεν είναι άλλος από το Άγιο Πνεύμα. Είναι δηλαδή τριαδικό το εδάφιο αυτό, έτσι. Αυτό το λέμε για τους ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά και για όλους εκείνους τους αιρετικούς που αρνούνται την διδασκαλία της Αγίας Τριάδος. Δηλαδή βρισκόμαστε μπροστά στο φαινόμενο την ίδια λέξη οι διάφοροι μεταφραστές να αποδίδουν πότε με ενικό αριθμό και πότε με πληθυντικό αριθμό. Στο ένα εδάφιο με ενικό και στο άλλο με πληθυντικό. Αυτό ασφαλώς, όπως αντιλαμβάνεστε αγαπητοί ακροατές, δεν μπορεί να θεωρηθεί συνεπής μετάφραση, ορθή μετάφραση. Μερικοί ισχυρίζονται ότι η λέξη κατευθύνε στο εδάφιο Α Θεσσαλονικής 3.11 ορθώς αποδίδεται με πληθυντικό αριθμό γιατί είναι απαρέμφατο και όχι ευκτική. Το απαρέμφατο δεν έχει αριθμό ενικό πληθυντικό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για ένα πρόσωπο και για δύο και για περισσότερα. Συνεπώς, όταν μεταφράζουμε το απαρέμφατο μπορούμε να το αποδίδουμε κατά περίπτωση με ενικό ή πληθυντικό αριθμό. Παράδειγμα, από την ίδια επιστολή του Αποστόλου Παύλου, την πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή, κεφάλαιο 3, το ίδιο κεφάλαιο δηλαδή, το πρώτο εδάφιο, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Διό μικέ τις στέγοντες ευδοκίσαμεν καταληφθήνε εν Αθήνες μόνοι. Α Θεσσαλονικής 3.1. Το καταληφθήνε είναι απαρέμφατο και δεν έχει αριθμό. Επειδή όμως του καταληφθήνε, της λέξης καταληφθήνε, προηγείται το ευδοκίσαμεν, που έχει αριθμό πληθυντικό, εμείς ευδοκίσαμεν, η φράση ευδοκίσαμεν καταληφθήνε σημαίνει ευδοκίσαμε να παραμείνουμε. Δηλαδή το απαρέμφατο, αν και δεν έχει αριθμό, στη μετάφραση τη δημοτική αποδίδεται αναλόγως των συφραζομένων με ενικό ή πληθυντικό, εδώ με πληθυντικό. Αυτή είναι μια ψευδής δικαιολογία, αγαπητοί αδελφοί. Τι απαντούμε λοιπόν σε μια τέτοια ψευδή δικαιολογία? Απαντούμε το εξής. Πράγματι, είναι αληθές από γραμματικής απόψης ότι το απαρέμφατο δεν έχει αριθμό και στη μετάφραση στη δημοτική αποδίδεται είτε με ενικό είτε με πληθυντικό αριθμό αναλόγως των συμφραζομένων. Σε αυτό συμφωνούμε. Όπως είναι η περίπτωση του απαρέμφατου, καταληφθήνε στο εδάφιο Α Θεσσαλονικής 3.1. Το κατευθύνε όμως δεν είναι απαρέμφατο. Όχι, δεν έχουμε απαρεμφαντική δηλαδή έγκληση, έχουμε ευκτική έγκληση, είναι ευκτική. Και η ευκτική έχει αριθμό. Το απαρέμφατο είναι κατευθύνε με περισπομένη και όχι οξία. Ενώ το κατευθύνε που έχουμε στο εδάφιο Α Θεσσαλονικής 3.11 δεν είναι με περισπομένη, είναι με οξία. Είναι λοιπόν απαρέμφατο και όχι... είναι συγγνώμη, ευκτική και όχι απαρέμφατο. Έτσι, το κατευθύνε με περισπομένη είναι απαρέμφατο, το κατευθύνε με οξία είναι ευκτική. Στο Α Θεσσαλονικής 3.11 έχουμε ευκτική. Έχουμε τη λέξη κατευθύνε με οξία.
Αυτός είναι ο τονισμός της λέξεως, με οξία, όχι με περισπωμένη. Θα δώσουμε μερικά παραδείγματα για να γίνει αυτό πιο ξεκάθαρο. Γιατί πολλοί δυστυχώς μπερδεύονται. Μπερδεύονται γιατί δεν γνωρίζουν πολύ καλά την ελληνική γραμματική και το συντακτικό. Αυτός είναι ο λόγος που μπερδεύει πολλούς ανθρώπους. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να μελετούμε τη γραμματική, πρέπει να μελετούμε σε βάθος την Αγία Γραφή, δεν πρέπει να είμαστε ευκολόπιστοι, πρέπει να ζυγίζουμε τα πράγματα, πρέπει να εμβαθύνουμε στα νοήματα της βίβλου, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε ερμηνείες, μεταφράσεις και διδασκαλίες. Θα ξαναδιαβάσω πάλι το εδάφιο Α Θεσσαλονικής 3.11, όπου έχουμε τη λέξη κατευθύνε με οξία, έχουμε δηλαδή την περίπτωση ευκτικής. Αυτός δε ο Θεός και Πατήρ ημών και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός κατευθύνε την οδόν ημών προς εμάς. Επαναλαμβάνω Α Θεσσαλονικής 3.11. Επίσης ευκτική τρίτου ενικού προσώπου έχουμε στο εδάφιο που αναφέραμε και προηγουμένως της Β' προς Θεσσαλονικής Επιστολής, κεφάλαιο 3, εδάφιο 5. Ο δε Κύριος κατευθύνε ημών τας καρδίας εις την αγάπη του Θεού και εις την υπομονή του Χριστού. Στα δύο αυτά εδάφια, Β' Θεσσαλονικής 3.5 και Α' Θεσσαλονικής 3.11, έχουμε τη λέξη κατευθύνε με οξία, που είναι ευκτική τρίτου ενικού προσώπου. Η λέξη κατευθύνε όμως υπάρχει τρεις φορές στο κείμενο, το αρχαίο ελληνικό κείμενο της Καινής Διαθήκης, υπάρχει και στο εδάφιο Λουκάς 1.79. Λέει το εδάφιο, «Επιφάνε της εν σκότη και σκιά θανάτου καθημένης, του κατευθύνε τους πόδας ημών εις οδόν ειρήνης». Λουκάς, κεφάλαιο 1, εδάφιο 79. Αυτή η τρίτη περίπτωση, όπου παρουσιάζει τη λέξη κατευθύνε στην Καινή Διαθήκη, στο εδάφιο 79 του πρώτου κεφαλαίου του Λουκά, εάν το δούμε θα δούμε ότι έχει διαφορετικό τονισμό. Αυτή τη φορά η λέξη κατευθύνε δεν είναι τονισμένη με οξία, αλλά με περισπαμένη. Και είναι απαρέμφατο. Σε αυτή δηλαδή την περίπτωση, στην περίπτωση του εδαφίου Λουκάς 1.79, έχουμε πράγματι απαρέμφατο. Στην περίπτωση όμως των εδαφίων Β' Θεσσαλονικής 3.5 και Α' Θεσσαλονικής 3.11, στις άλλες δύο δηλαδή περιπτώσεις, από τις τρεις συνολικά που εμφανίζεται η λέξη κατευθύνε στο αρχαίο ελληνικό κείμενο της Καινής Διαθήκης, δεν έχουμε απαρεμφατική έγκληση, έχουμε ευκτική έγκληση. Να συνοψίσουμε λοιπόν και να πούμε ότι η λέξη κατευθύνε με οξία είναι ευκτική έγκληση ενικός αριθμός τρίτο πρόσωπο. Επαναλαμβάνω. Έγκληση ευκτική, αριθμός ενικός, πρόσωπο τρίτο. Οι λέξεις κατευθύνε με περισπωμένη είναι έγκληση απαρεμφατική, είναι απαρέμφατο και δεν έχει πρόσωπο. Δεν έχει πρόσωπο γιατί τα απαρέμφατα δεν έχουν πρόσωπο. Ο πληθυντικός του κατευθύνε με οξία είναι το κατευθύνεεν, το οποίο είναι έγκληση ευκτική, αριθμός πληθυντικός και πρόσωπο τρίτο. Δηλαδή ο Απόστολος Παύλος θα έπρεπε κανονικά να γράψει κατευθύνεεν, ήθε να κατευθύνουν, αφού αναφέρεται σε δύο πρόσωπα, στο πρόσωπο του Θεού Πατρός και στο πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Όμως ο Θεόπνευστος Απόστολος Παύλος, ο Θεόπνευστος Απόστολος των Εθνών, χρησιμοποιεί παραδοξότατα θα έλεγα, ενικό αριθμό. Γιατί? Διότι τα δύο πρόσωπα του Πατρός και του Υιού είναι ένας Θεός. Αναφέρει ξεκάθαρα δύο πρόσωπα. Τα αναφέρει ξεκάθαρα. Όμως αυτά τα δύο πρόσωπα είναι ένας Θεός. Αν δεν ήταν ένας Θεός, αν δεν ήταν ομοιούσια αυτά τα πρόσωπα, δεν θα χρησιμοποιούσε τον ενικό αριθμό. Αν δεχτούμε δηλαδή ότι τα δύο πρόσωπα του Πατρός και του Υιού δεν είναι ομοιούσια, δεν είναι ένας Θεός, τα δύο πρόσωπα ένας Θεός, τότε καταντά πλέον ακατανόητη η χρησιμοποίηση ενικού αριθμού από τον Απόστολο Παύλο. Μπορούν να το δικαιολογήσουν αυτό οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά και όλοι οι αντιτριαδίτες. Μπορούν να μας εξηγήσουν αν δεν υπάρχει Αγία Τριάδα, αν ο Πατήρ και ο Υιός δεν είναι δύο ομοούσια διακριτά μεταξύ τους πρόσωπα, αν δεν είναι δύο πρόσωπα διακριτά αλλά ένας Θεός. Για ποιο λόγο ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί ενικό αριθμό και γιατί αυτοί διορθώνουν τον Απόστολο Παύλο? Τι, έκανε λάθος ο Απόστολος Παύλος?
Έκανε λάθος το Άγιο Πνεύμα που ενέπνευσε τον Απόστολο Παύλο? Τι λάθος υπάρχει? Δεν υπάρχει λάθος, θεοπνευστία υπάρχει. Τέτοιου είδους θεόπνευστες παραδοξολογίες υπάρχουν πάρα πολλές μέσα στην Αγία Γραφή. Ορισμένοι λέγουν ότι τα αρχαιότερα χειρόγραφα είναι γραμμένα με κεφαλαία γράμματα χωρίς τονισμό. Αυτό είναι αλήθεια. Οπότε δεν γνωρίζουμε αν ο Παύλος χρησιμοποίησε ευκτική ή απαρέμφατο. Δηλαδή αν τη λέξη κατευθύνε πρέπει να τη γράψουμε με οξία, οπότε είναι ευκτική, ή με περισπομένη, οπότε είναι απαρέμφατο. Αυτό είναι μια άλλη ψευδής δικαιολογία. Είναι λάθος αυτό, μεγάλο λάθος. Διότι μπορεί πράγματι, αν δούμε τη λέξη κατευθύνε με κεφαλαία μόνη της, χωρίς τονισμό, να μην μπορούμε να καταλάβουμε αν είναι ευκτική ή απαρέμφατο. Αλλά αν την δούμε εντός των συμφραζομένων, επαναλαμβάνω, αν την δούμε εντός των συμφραζομένων της, θα καταλάβουμε πολύ καλά περί τίνος πρόκειται. Στο εδάφιο Α Θεσσαλονικής 3.11, ο Παύλος εύχεται. Όλη η πρόταση έχει ευχετικό περιεχόμενο. Από αυτό καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ευκτική και όχι απαρεμφατική έγκληση. Στο Θεό ευχόμεθα, αγαπητοί αδελφοί. Δεν υποδεικνύουμε. Άλλωστε, οι ίδιες οι μεταφράσεις, παύλα παραφράσεις, που αποδίδουν λάθος τη λέξη κατευθύνε, την αποδίδουν με φρασιολογία που φανερώνει μετάφραση ευκτικής και όχι απαρεμφάτου. Βάζουν δηλαδή τις λέξεις ήθε ή ας. Ήθε να κατευθύνουν, ας κατευθύνουν. Στον αριθμό κάνουν λάθος οι μεταφραστές. Αποδίδουν τον ενικό αριθμό με πληθυντικό, όχι στον ευχετικό χαρακτήρα του εδαφίου. Ο Απόστολος Παύλος λέγει ήθε να κατευθύνει. Όχι για να κατευθύνει, ούτε ήθε να κατευθύνουν. Αυτός δε ο Θεός και Πατήρ ημών και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός κατευθύνε την οδόν ημών προς ημάς. Α Θεσσαλονικής 3.11. Ο ίδιος δηλαδή ο Θεός και Πατέρας μας και ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός ήθε να κατευθύνει την οδόν ημάς, την οδόν μας προς εσάς. Επαναλαμβάνω. Ο ίδιος ο Θεός και Πατέρας μας και ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός ήθε να κατευθύνει, όχι να κατευθύνουν, ήθε να κατευθύνει την οδόν μας προς εσάς. Α Θεσσαλονικής 3.11. Όμοιο χωρίο με το ανωτέρο είναι και το Β Θεσσαλονικής, κεφάλαιο 2, εδάφια 16 έως 17. Αυτός δε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και ο Θεός και Πατήρ ημών, ο αγαπήσας ημάς και δούς παράκλησιν αιωνίαν και ελπίδα αγαθήν ενχάριτη, παρακαλέσε ημών τας καρδίας και στηρίξε ημάς εν πατή λόγο και έργο αγαθό. Και πάλι ο Απόστολος Παύλος, αναφερόμενος στα δύο πρόσωπα του Θεού Πατρός και του Ιησού Χριστού, χρησιμοποιεί ενικούς, ευκτικές σε ενικό αριθμό. Μάλιστα, στο δεύτερο αυτό χωρίο, η σειρά αναφοράς των δύο προσώπων αντιστρέφεται. Αναφέρεται πρώτα ο Κύριος Ιησούς και μετά ο Θεός Πατήρ. Ενώ στο Α Θεσσαλονικής 3.11 αναφέρεται πρώτα ο Θεός Πατήρ και έπειτα ο Κύριος Ιησούς, εδώ συμβαίνει το αντίθετο. Ο Παύλος δηλαδή δεν κρατά αυστηρή ιεραρχική σειρά στην αναφορά των προσώπων, διότι είναι ισότιμα. Αυτό δείχνει η μη κράτηση ιεραρχίας. Σε άλλα εδάφια αναφέρεται πρώτο το Άγιο Πνεύμα, παράδειγμα. Διαιρέσεις δε χαρισμάτων εσύ το δε αυτό πνεύμα. Και διαιρέσεις διακονιών εσύ και ο αυτός Κύριος. Και διαιρέσεις ενεργημάτων εσύν ο δε αυτός εστί Θεός, ο ενεργών τα πάντα εν πάσιν. Α Κορινθίους κεφάλαιο 12, επαναλαμβάνω, Α Κορινθίους κεφάλαιο 12, εδάφια 4 έως 6. Και το εδάφιο που προαναφέραμε και προηγουμένως, Β Θεσσαλονικής 3.5, ο δε Κύριος κατευθύνε ημών τας καρδίας εις την αγάπη του Θεού και εις την υπομονή του Χριστού. Ομοίως, θα πούμε και ένα εδάφιο, ένα χωρίο από το Παλαιά Διαθήκη, από το βιβλίο της Γενέσεως, κεφάλαιο 19, εδάφια 18 έως 20. Είπε δε Λότ προς αυτούς, δέομε Κύριε, επειδή έβρεν ο πέσου έλεος εναντίον σου και μεγάλινας την δικαιοσύνη σου, ο ποιής επεμέ του ζήν την ψυχή μου,
Εγώ δε ου δινήσομαι διασωθήνε εις το όρος, μη ποτε καταλάβει με τα κακά και αποθάνω. Ιδού η πόλη αυτή εγγύς του καταφυγήν με εκεί, ή εστί μικρά και εκεί διασωθήσομαι. Ου μικρά εστί και ζήσετε η ψυχή μου ένεκεν σου. Γένεση 19, 18 έως 20. Ο Λότ δέχεται την επίσκεψη δύο αγγελιοφόρων. Ήλθον δε οι δύο άγγελοι εις Σόδωμα εσπέρας, Γένεση 19.1. Και ο Λότ ομιλεί σε δύο αγγελιοφόρους. Είπε δε Λότ προς αυτούς. Είναι σαφές το τι λέει η γεγραφή. Είπε δε Λότ προς αυτούς. Ακολουθεί δε πλήθος εκφράσεων σε ενικό αριθμό, ενώ κανονικά θα έπρεπε να είναι στον πληθυντικό. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι οι δύο αγγελιοφόροι είναι ομοούσια πρόσωπα του Νέου Θεού. Είναι δηλαδή ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι κτίσματα. Οι δύο άνδρες αγγελιοφόροι που παρουσιάστηκαν στο Λότ είναι οι δύο από τους τρεις άνδρες αγγελιοφόροι που παρουσιάστηκαν στον Αβραάμ προηγουμένως, όπως αναφέρεται στο 18ο κεφάλαιο της Γενέσεως. Αυτοί οι τρεις άνδρες αγγελιοφόροι που παρουσιάστηκαν στον Αβραάμ είναι τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Έτσι λοιπόν αναλύσαμε και αυτό το μεταφραστικό, τα μεταφραστικά λάθη τα οποία έχουν οι διάφορες μεταφράσεις της Αγίας Γραφής και συγκεκριμένα περισσότερα λάθη τα έχει η μετάφραση Νέου Κόσμου των ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά. Θα δούμε άλλο ένα εδάφιο. Θα δούμε το εδάφιο Αποκάλυψη 14.1. Στο εδάφιο Αποκάλυψη 14.1 υπάρχει πάλι το ίδιο μεταφραστικό λάθος το οποίο είδαμε και προηγουμένως. Δηλαδή, ο ενικός αριθμός να μεταφράζεται ως πληθυντικός αριθμός και έτσι να αλλάζει το νόημα του εδαφίου. Αυτό βεβαίως είναι κάτι πολύ ασεβές να το κάνει κανείς, ειδικά να το κάνει η γνώση του, διότι δείχνει ασέβεια στο ιερό κείμενο. Θα διαβάσουμε το αρχαίο κείμενο από το βιβλίο της Αποκάλυψης του Ιωάννη, κεφάλαιο 14, εδάφιο 1. Λέγει λοιπόν εκεί ο Απόστολος Ιωάννης. «Και είδον και ειδού το αρνίον εστικός επί το όρος Σιών και μεταυτού 144.000 έχουσε το όνομα αυτού και το όνομα του πατρός αυτού γεγραμμένον επί των μετόπων αυτών». Μας λέει λοιπόν εδώ ο Απόστολος Ιωάννης ότι είδε ένα πλήθος ανθρώπων να έχουν το όνομα του αρνίου, του Ιησού Χριστού δηλαδή, και το όνομα του πατρός αυτού γεγραμμένον επί των μετόπων αυτών. Χρησιμοποιεί δηλαδή ο Απόστολος Ιωάννης ενικό αριθμό. Δεν λέγει ότι είχαν γραμμένα τα ονόματα του αρνίου και του πατέρα του αρνίου. Όχι. Λέγει ότι τα ονόματα του αρνίου και του πατρός του ήταν γραμμένο. Όχι γραμμένα, γραμμένο. Χρησιμοποιεί ενικό αριθμό. Έτσι. Ενώ η μετάφραση Νέου Κόσμου των ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά μεταφράζει ως εξής το ίδιο εδάφιο, Αποκάλυψη 14.1. «Και είδα το αρνί να στέκεται πάνω στο όρος Σιών και μαζί του 144.000 που είχαν το όνομά του και το όνομα του πατέρα του γραμμένα στα μέτωπά τους». Και εδώ δηλαδή η μετάφραση Νέου Κόσμου παραφράζει, κακοποιεί, πλαστογραφεί το εδάφιο μεταφράζοντας εντός εισαγωγικών τον ενικό γεγραμμένον, που σημαίνει γραμμένο, με τον πληθυντικό γραμμένα. Ο λόγος είναι να μην φανεί ότι ο πατήρ και ο Υιός, το αρνίο δηλαδή, έχουν το ίδιο ένα όνομα. Και έχουν το ίδιο ένα όνομα, διότι το αρνίο, ο Ιησούς Χριστός δηλαδή, και ο πατήρ του, ο Θεός Πατέρας, είναι ομοούσια πρόσωπα, είναι ένας Θεός. Δύο πρόσωπα, ένας Θεός. Αυτό λοιπόν είναι άλλο ένα μεταφραστικό λάθος της μετάφρασης Νέου Κόσμου. Η μετάφραση Νέου Κόσμου είναι γεμάτη από λάθη
Και δεν θα πρέπει ποτέ, αγαπητοί αδελφοί, κάποιος να θεωρεί ότι μπορεί να μελετήσει την Αγία Γραφή, το Λόγο του Θεού, μέσα από μια τέτοιου είδους εκτροματική πραγματικά απόδοση των θείων λόγων. Πρόκειται για άλλο Ευαγγέλιο. Η μετάφραση νέου κόσμου δεν είναι η Αγία Γραφή, είναι άλλο Ευαγγέλιο. Είναι μια κακοποίηση, ένας βιασμός, μια παραχάραξη του Ιερού Κειμένου, ένα έργο ασεβών χειρών. Επαναλαμβάνω, ένα έργο ασεβών χειρών. Μακριά λοιπόν από τα χέρια των χριστιανών, ορθοδόξων και κάθε ειλικρινούς μελετητή της Αγίας Γραφής, η παράφραση που ονομάζεται μετάφραση νέου κόσμου. Μακριά από τα χέρια μας, δεν έχει καμία θέση στα χέρια μας, δεν έχει καμία δουλειά, δεν έχουμε καμία δουλειά να μελετούμε μια τέτοια κάκιστη απόδοση του Ιερού Κειμένου. Γενικώς πρέπει να είμαστε, όπως σας είπα και προηγουμένως, επιφυλακτικοί με όλες τις μεταφράσεις. Δεν είναι κακό να γίνονται μεταφράσεις, καλό είναι. Αλλά καλό θα ήταν να προσέχουμε τις μεταφράσεις, γιατί οι μεταφραστές είναι ατελείς άνθρωποι, κάνουν λάθος, δεν είναι θεόπνευστοι οι μεταφραστές και θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Ειδικά βέβαια όταν κάποιος δεν είναι απλώς αγνοεί, ας πούμε, την ελληνική γλώσσα ή την εβραϊκή γλώσσα ή, ας πούμε, έχει μια άγνοια ή κάνει κάποιο λάθος, αλλά όταν εξεπίτηδες προσπαθεί να παραποιήσει, να παραχαράξει, να κακοποιήσει, να ασεβήσει και να ασελγήσει στο Ιερό Κείμενο προκειμένου να περάσει τις δικές του δογματικές κακοδοξίες. Εκεί πρέπει να είμαστε διπλά και τριπλά επιφυλακτικοί, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό βιβλίο η Αγία Γραφή και πρέπει να έχουμε σεβασμό γι' αυτό, να το σεβόμαστε και να προσέχουμε να μην επιτρέπουμε στους εαυτούς μας να διαβάζουν κακοποιήσεις του Ιερού Κειμένου. Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Θα επανέλθουμε πρώτα ο Θεός και με άλλα μηνύματα πάνω στις διάφορες παραποιήσεις του Ιερού Κειμένου, της Αγίας Γραφής από τους ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά και από άλλους βεβαίως αιρετικούς. Και από άλλους αιρετικούς. Διότι την Αγία Γραφή δεν την παραφράζουν μόνο οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, την παραφράζουν και άλλοι αιρετικοί που προέρχονται από τον προτεσταντικό κυρίως χώρο. Και όχι μόνο. Να είστε καλά, ο Θεός μαζί σας.